Και στα τερτύπια Ερντογάν αναφέρεται ο γερμανικός τύπος. Ο Παντελής Βαλασόπουλος έχει τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα υπάρξει το κυβερνητικό πρίτυπο εδώ στο Βερολίνο και αναμένουμε να υπάρξει και επίσημη τοποθέτηση της γερμανικής κυβέρνησης για τα όσα είπε και έπραξε τις τελευταίες μέρες ο κύριος Ερντογάν. Βέβαια, χαρακτηριστικό του κακού κλίματος που υπάρχει εναντίον του κύριου Ερντογάν είναι τα όσα γράφουν οι γερμανικές εφημερίδες. Χαρακτηριστικό είναι το κύριο άρθρο της εφημερίδας Handelsblatt, η οποία λέει ότι ο Ερντογάν με την επιθετική του πολιτική καταστρέφει την ίδια την Τουρκία, εξαπολύει, λέει, φραστικές επιθέσεις εναντίον όλων των Ελλήνων, των Γάλλων, τον φιλίζει συνεχώς κάθε προσπάθεια ειρήνη, κάνει πολέμους σε διαφορετικά μέρη της γης. Πρέπει, λέει, τώρα οι Handelsblatt να μπουν κόκκινες γραμμές στον Ερντογάν και να τερματιστούν άμεσα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Επίσης, το κρατικό δίκτυο ZDF σε ρεπορτάζ του αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο ότι ο Ερντογάν το μεγάλο του σχέδιο είναι να υπερνικήσει, να ξεπεράσει την Σαουδική Αραβία, να την κάνει πέρα όπως λέμε και να φανεί και να είναι αυτός ο ηγέτης των μουσουλμάνων όλου του κόσμου. Γι' αυτό, αυτό είναι και ο στόχος των όσων λέει και πράττει τον τελευταίο καιρό. Λίνα. Και αυτά είναι τα μηνύματα, λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.